θα πάμε σε ένα θέμα που είναι, γίνεται μετά από απέτηση δική σας. Δηλαδή, μας ρωτάτε πολύ πώς η άσκηση και ποια πρέπει να κάνουν τα παιδιά μας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Τσουγαλά. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Γεια σου, Φωτεινή. Συχνά ως γονείς αναρωτιόμαστε ότι ναι. Το παιδί, επειδή έχει ένα φορτωμένο πρόγραμμα, το σχολείο, τα φροντιστήρια, δεν έχει χρόνο. Δεν έχει χρόνο για να κάνει σωματική δραστηριότητα και άσκηση. Όμως, αρκεί να σκεφτούμε ότι καινούργιες μελέτες μας λένε ότι αυτό, η σωματική δραστηριότητα και η άσκηση, βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία. Βέβαια, τον εγκεφαλική λειτουργία, βέβαια. Πολλές μελέτες το έχουν δείξει αυτό. Άρα, είναι απαραίτητο, όχι μόνο για τον οργανισμό και για τον εγκεφαλό μας. Ναι. Να δούμε τι δείχνουν, παρακαλώ, να δούμε τις οδηγίες. Ποια είναι τα guidelines που η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει εκπονήσει για την άσκηση παιδιών και εφήβων. Καταρχήν, τα χαρακτηριστικά της άσκησης. Θα μου πεις ποιες ασκήσεις. Mm-hmm. Ποικιλία, αναπτυξιακή καταλληλότητα και διασκέδαση. Mm-hmm. Εξήγησέ μου λίγο. Πάντα χρειάζεται συνεργασία με τον παιδίατρο. Mm. Ποικιλία γιατί? Για να αναπτύξει δεξιότητες, να αναπτύξει διαφορετικές δεξιότητες, να αναπτύξει ομαδικότητα. Μπορεί να κάνει στίβο, αλλά είναι ωραίο να κάνει και ένα ομαδικό άθλημα. Βόλεϊ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή άλλα τόσα άλλα ομαδικά αθλήματα. Άρα αναπτύσσει την κοινωνικοποίηση, αναπτύσσονται υπεραιτέρω δεξιότητες μέσα από την ποικιλία των αθλημάτων. Δεν είναι όλες οι ασκήσεις όμως κατάλληλες για κάθε ηλικία. Γι' αυτό πρέπει να συμβουλευόμαστε και παιδίατρο και ειδικό επιστημονικό. Σωστό δεν είναι. Ναι, δεν είναι όλες οι ασκήσεις κατάλληλες για κάθε ηλικία. Πάμε να δούμε πώς η άσκηση. 60 λεπτά την ημέρα τουλάχιστον. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να τονίσουμε. Ότι το ελάχιστο για τα παιδιά που είναι στον ήπιο, για την παιδική ηλικία και για την εφηβεία, το ελάχιστο είναι μία ώρα την ημέρα. Όταν ένα παιδί ξεκινήσει να γυμνάζεται από μικρή ηλικία, θα δούμε έναν, θα αναπτυχθεί ένας ενήλικας που θα έχει στον τρόπο ζωής του και στην καθημερινότητά του τη σωματική δραστηριότητα και την άσκηση. Αυτό γιατί είναι ζωτική σημασία. Όταν ακούμε λέξεις στην παιδική ηλικία, διαβήτης, υπέρταση, ακριβώς, χοληστερίνη σε παιδική ηλικία, η παχυσαρκία, η παιδική παχυσαρκία, τότε έχει πάρα πολύ καθοριστικό και ζωτικό ρόλο για την πρόληψη. Mm. Για την πρόληψη και για την αντιμετώπιση άμεσα στην παιδική ηλικία, αλλά και για τη μετέπειτα ζωή ενός ενήλικα που κατακριμνίζονται όλοι οι παράγοντες κινδύνου για την υγεία του. Τι άλλο, όταν λέμε, μισό λεπτό να μείνουμε λίγο εδώ, όταν λέμε 60 λεπτά την ημέρα, μπορεί ας πούμε να είναι και ένα περπάτημα? Όχι. 60 λεπτά σημαίνει το παιδί θα πρέπει να λαχανιάζει, να υδρώνει και να ανεβάζει καρδιακούς παλμούς, πάντα σε συνεργασία με τον παιδίατρο. 60 λεπτά, άρα λίγο στοχευμένα οι γονείς, αλλά να είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα και παιχνίδι, και θα πρέπει ιδίως στην νηπιακή ηλικία, σε σύνολο 3 ωρών, να έχουν μια δραστηριότητα, παιχνίδι κτλ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, η πραγματικότητα και οι έρευνες μας λένε ότι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα παιδιά στέκονται μπροστά σε οθόνες τρεις ώρες την ημέρα. Ειδικά τώρα, μέσα στην πανδημία. Τα 60 λεπτά, οι κατευθυντήριες οδηγίες μας αναφέρουν ότι το πραγματοποιούν μόνο το 27% των παιδιών. Μόνο 3 στα 10 δηλαδή. Ακριβώς. Παιδιά. Ούτε καν αυτό, Και αυτό εξηγεί γιατί υπάρχει παιδική παχυσαρκία και πόσα άλλα προβλήματα. Χρειάζεται όμως και μυϊκή ενδυνάμωση, σωστά? Ακριβώς. Είναι απαραίτητα. Εξήγησέ μας τι εννοούμε μυϊκή ενδυνάμωση 2 με 3 φορές την ημέρα. Η παιδική χαρά παρέχει πλούσια εργαλεία για μυϊκή ενδυνάμωση. Δηλαδή το σκαρφάλωμα για να ανέβουν και μετά στη συνέχεια να κατέβουν στην τζουλήθρα είναι μια μυϊκή ενδυνάμωση. Το να περπατάνε με τα πόδια και τα χέρια στα 4 που το κάνουν πολλές φορές σαν παιχνίδι είναι μια μυϊκή ενδυνάμωση. Οπότε απλούς τρόπους τα αλματάκια που κάνουν είναι μια μυϊκή ενδυνάμωση. Και επίσης μπορούμε να χρησιμοποιούμε ένα παιδί κρατάει το λάστιχο για παράδειγμα στη μια μεριά και ανταγωνίζεται με κάποια άλλα παιδιά που τραβούν το λάστιχο. Καλά, δεν είμαστε παιδιά εμείς, αλλά τέλος πάντων. με ένα απλό λάστιχο. Α, εννοείς τα. Μπράβο, υπάρχουν. Αυτό διελκυστή. Ναι, πολλά διαφορετικά παιχνίδια έτσι ώστε να πραγματοποιεί τη μυϊκή ενδυνάμωση για να έχουμε και ασφάλεια. Δεν χρησιμοποιούμε βάρη, δεν χρησιμοποιούμε πράγματα τα οποία μπορεί να τραυματιστεί το παιδί. Ναι. Δεν αντιμετωπίζουμε το παιδί στη σωματική δραστηριότητα και την άσκηση σαν έναν ενήλικα. Είναι μια ειδική κατηγορία.
Μάλιστα. Για πες μας κανέναν άλλο τρόπο. Μας είπες τώρα, ας δώσουμε κάποιες ιδέες στους γονείς. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ιδέες είναι τα ομαδικά αθλήματα, τα οποία, όπως είπαμε, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, μπορούμε με μία μπάλα να τους δώσουμε μεγαλύτερο κίνητρο, να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για παιχνίδι. Οπότε χρησιμοποιούμε την μπάλα, βάζουν ένα στόχο, κάποιος κάθεται στο τέρμα και εναλλάσσονται έτσι ώστε να μπορέσουν στο τέλος της ημέρας να πούν ποιος κέρδισε. Να σου πω, επί της ουσίας, να σου πω κάτι. Αν πεις ένα παιδί να ασκηθεί, ίσως βγει και ένας αρνητισμός. Ακριβώς. Δεν θα του πεις αυτό. Παιχνίδι. Θα του πεις να παίξει. Ακριβώς, παιχνίδι. Παιχνίδι. Αυτό λέμε. Είναι και ο τρόπος που προσεγγίζουμε καμιά φορά. Απλά εμείς οι γονείς θα πρέπει να έχουμε τη γνώση αυτή ότι θα πρέπει να παίξει και να λαχανιάσει μια ωρίτσα περίπου οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ακριβώς. Λέει η Φέη Χρυσοχώ, με ρωτάει από το κοντρόλ. Είναι και το κυνηγητό. Πιάνετε. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου.